Είχαμε αυτή τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Αναστασίου. Όμως, επειδή σήμερα είναι και η πρώτη μέρα απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, στην μέση εκπαίδευση, τουλάχιστον να είναι κλειστά και στη τσάντα, είδαμε και όλα αυτά που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τους μαθητές και τα βία επεισόδια και αυτό που είπαμε με το ξεγύμνομα καθηγητών και μαθητών. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Απογιατζής, σχολικός ψυχολόγος. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Απογιατζή, καλημέρα. Λοιπόν, εμένα με φοβίζει όλα αυτά που λέει ότι θα γίνουν ο κύριος Αναστασίου, να σας πω την αλήθεια, ειδικά όταν η τεχνολογία πέφτει στα χέρια ανθρώπων που έχουν άγνοια ή που τέλος πάντων για πλάκα ή που θέλουν να προκαλέσουν κακό και ιδιαίτερα αν είναι μαθητές. Και αναφέρουμε και στο τελευταίο το περιστατικό. Καταρχάς, όπως και στα πλήστα, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε την τεχνολογία, ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τη χρήση, ο τρόπος με τον οποίο το εφαρμόζουμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά τους έφηβους παρά τα αυτά, αναγνωρίζουμε ότι επειδή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας, οι υπεύθυνοι φροντιστές, γονείς, παιδαγωγοί οφείλουν και πρέπει να βρίσκονται και αυτοί στο ίδιο σκαλί που βρίσκονται οι έφηβοι για να μπορέσουν να τους υποστηρίξουν, να μπορέσουν να τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται, ούτως ώστε η χρήση να προκύπτει κάτι θετικό, να βγάζει ένα θετικό αποτέλεσμα, ναι. Η αξιοποίησή της να μην γίνεται με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει να καταφέρουμε, όπως χρησιμοποιούμε το μαχαίρι για καλό σκοπό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακό σκοπό, να μπορεί με τον ίδιο τρόπο να είναι δεδομένο ότι η χρήση θα είναι για καλό και όχι για κακό. Εντάξει, τώρα, αυτό είναι το εργαλείο με τα κινητά, είναι πρώτη μέρα της απαγόρευσης σήμερα, θα δούμε και τι ακριβώς σημαίνει αυτό και για τις διευθύνσεις των σχολείων, ποιος θα κάνει τον αστυνομικό, αν θα συνεργαστούν οι μαθητές και τι όχι, πέρασε πλέον, είναι νόμος. Το θέμα όμως της παραβατικότητας στα σχολεία δεν σταματά εκεί. Βλέπουμε πάρα πολύ ξύλο, κύριε Απογιατζή. Και το λέω τόσο ονομά, γιατί τόσο ονομή είναι και η πραγματικότητα και αν δεν τη δούμε ξεκάθαρα και κατάμματα, δεν θα μπορέσουμε να την καταπολεμήσουμε. Όλων των ηλικιών, κάθε φύλου, δεν είναι θέμα, βλέπουμε πολύ έντονα περιστατικά. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ποιος να το σταματήσει, πώς να το σταματήσουμε επιτέλους. Κύριε Αγαπητού, το θέμα της βίας, που να ανοίξουν μια σημείωση, είναι ότι είναι πολύ περισσότερο από εκείνον το οποίο βγαίνει προς τα έξω. Δυστυχώς είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στα περισσότερα σχολεία. Απλά υπάρχουν σχολεία στα οποία τυχαίνουν καλύτερες και λειτουργικότερες διαχείρισης, ενώ έχουμε άλλα σχολεία τα οποία δεν έχουν τόσο καλή διαχείριση. Όμως είναι ένα φαινόμενο σχεδόν καθημερινό, σχεδόν σε όλα τα σχολεία. Ο τρόπος με τον οποίο λύεται, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μονοεπίπεδος, να είναι μονοδιάστατος και να είναι, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις κάνουμε, παρέμβαση αφότου γίνει το κακό. Σε αυτόν το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλοί μετά που θα γίνει κάτι. Δυστυχώς ναι. Χάνουμε στο κομμάτι της πρόληψης, χάνουμε στο κομμάτι της ανάπτυξης, εφαρμογής και εποπτείας προγραμμάτων συστημικά, γιατί πάλι δεν μπορεί να είναι η εφαρμογή κάποιου προγράμματος σε κάποια σχολεία κάτω από κάποιες συνθήκες. Πρέπει να είναι καθολική, πρέπει να είναι εποπτευόμενη, πρέπει να τυχαίνουν και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, η κοινότητα δηλαδή, τη σωστή και ανάλογη υποστήριξη. Γιατί δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στο σχολείο, στο κάθε σχολείο για αυτό, όπως υπάρχει στο εξωτερικό ή όπως υπάρχει στα ιδιωτικά σχολεία, αν δεν κάνω λάθος. Ένα άτομο το οποίο να γνωρίζει καταστάσεις, να ξέρει το περιβάλλον κτλ. Να είναι μόνιμο, όχι να πηγαίνει και να έρχεται, ούτε τη άμεση παρέμβαση. Εάν αναφέρεστε σε συναδέλφους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των περιστατικών τούτων, σε εφαρμοσμένους ψυχολόγους, σχολικούς κλινικούς ψυχολόγους, οι οποίοι εργοδοτούνται
από το δημόσιο, ναι. Τότε δεν έχουμε σε κάθε σχολείο. Αντιθέτως, έχουμε πάρα πολλά σχολεία τα οποία αναλογούν και αντιστοιχούν σε κάθε συνάδελφο ο οποίος βρίσκεται στην υπηρεσία. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, αφού έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τι μας στοιχίζει δηλαδή να τους έχουμε σε κάθε σχολείο, εκτός και αν είναι τόσο πολύ μεγάλο το κόστος, που να έρχεται να πέφτει ζυγαριά, έχοντας όλα αυτά βεβαίως τα περιστατικά και να είναι πιο βαριοί, και να μου πείτε δεν μπορούμε οικονομικά. Αλλά με τέτοια εξέλιξη δεν ξέρω αν όχι, θα υπήρχε. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Άβυλου, το θέμα του οικονομικού πάντα προβάλλεται ως δικαιολογία ή ως μια άμεση απάντηση για να σταματούνται οι συζητήσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική και είναι μια πραγματικότητα την οποία έχουμε συζητήσει και σαν οργανωμένα σύνολα πάρα πολλές φορές και στη Βουλή και με τους αρμόδιους. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Το οποιοδήποτε οικονομικό κόστος προκύπτει από τη διαχείριση των αρνητικών συμπεριφορών ή παραβατικών συμπεριφορών ή και βίας είναι πολύ λιγότερο από το ποσό το οποίο μπορούμε να δαπανίσουμε στην πρόληψη και στη διαχείριση περιστατικών, ώστε να μην προκύπτουν καν. Κάθε έναν ευρώ το οποίο επενδύει στην πρόληψη κερδίζεις 10 με 15 στη διαχείριση της βλάβης αφότου έχει προκύψει. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο όταν έχει προκύψει, είναι και όλα εκείνα τα οποία συνδέονται στο μετέπειτα. Μάλιστα. Γιατί μετά μιλούμε για υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, μιλούμε για το δικαστικό σύστημα, μιλούμε για τα δικαστήρια, φυλακές, για παραβατικές συμπεριφορές, για προβλήματα, για πάρα πολλά πράγματα τα οποία εάν τα διαχειριζόμασταν όταν γίνονταν ή πριν να γίνουν, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος θα ήταν πολύ 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 λιγότερο. Άρα το κομμάτι του οικονομικού είναι μια δικαιολογία πολύ παιδική, θα έλεγα. Η ουσία είναι με ποιον τρόπο να αξιολογείς τη σημαντικότητα της κατανομής των πόρων. Και πρέπει επιτέλους η σημαντικότητα να πάει εκεί που πρέπει, στην πρόληψη και στην υποστήριξη. Και μου στην υποστήριξη όχι μόνο. Όχι μόνο, όπως είπα, των παιδιών ή των μαθητών εντός της σχολικής μονάδας, αλλά ολόκληρου του συστήματος του οποίου υποστηρίζει. Τώρα, διαβάζω μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα του κόσμου και λένε και για διάφορα περιστατικά που έγιναν, λένε και για διευθύνσεις που τέλος πάντων θέλουν να κρύβουν καταστάσεις για να μην βγει το όνομα του σχολείου. Τα λέμε πολλές φορές. Οι περισσότεροι λένε αποκλείεται, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα και μας κακίζουν ότι είμαστε μηδενιστές και λαϊκιστές, αλλά δεν πειράζει. Επίσης, το τι εφαρμόζεται. Γιατί, για παράδειγμα, είχαμε το ατύχημα στο σχολείο πριν από 10-15 μέρες, όταν έσπασε γυαλί, το οποίο γυαλί δεν έπρεπε να ήταν στο συγκεκριμένο το παράθυρο. Έσπασε γυαλί για τον οποιονδήποτε λόγο και ο μαθητής ευτυχώς τον γλίτωσε. Άγιο είχε το μωρό 8 χρονών και γλίτωσε. Και υπάρχουν πρόνοιες για όλα. Το θέμα είναι, εφαρμόζονται? Θα πρέπει αυτές τις πρόνοιες να τις ξαναδούμε? Έχει αλλάξει το περιβάλλον, το σχολικό, άρα θα πρέπει να έρθουμε πίσω για να πάμε χρόνια πίσω να ξεριζώσουμε κάποια πράγματα τα οποία ξέραμε? Και θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, αν μου επιτρέπετε, να ακούσουμε τον κύριο Ζεμπίλα, τον κύριο Φρίξο Ζεμπίλα, τον πρόεδρο των Οργανωμένων Γονέων Δημοτικής. Γεια σας, κύριε Ζεμπίλα. Πάνω σε αυτό που λέγαμε για την ασφάλεια των παιδιών, θέλετε να κάνετε έτσι μια προσθήκη, κύριε Ζεμπίλα? Βεβαίως. Καλημέρα σας και εμένα. Εμείς σαν Ομοσπονδία Λευκωσίας είχαμε ξεκινήσει ένα δημόσιο διάλογο από πέρσι για το θέμα ασφάλειας και υγείας στις σχολικές και μονάδες, σε σχολικές μονάδες, συγγνώμη. Ξεκινώντας ουσιαστικά με τα κλιματιστικά και τα περιστατικά που ξεκινήσαν πέρσι, και φέτος βασικά βλέπουμε στις σχολικές μονάδες ένα περιστατικό στη Λάρνακα που έγινε 17 του μήνα και ένα περιστατικό σε γυμνάσιο ή τεχνική σχολή στην Πάφων ουσιαστικά με έναν αιχμηρό κάγκελο. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν οι πρόνοιες. Δηλαδή έχουμε και την νομοθεσία για το σχολικό εφοβισμό που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν εργοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν πρόνοιες για μέτρηση, πρόληψη και αντιμετωπίση του σχολικού εφοβισμού. Υπάρχουν επιτροπές σε εθνικών επίπεδων, υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή που παρακολουθά ουσιαστικά τις επιτροπές ασφάλειας και ενδοσχολικής βίας.
Υπάρχει και επιτροπή μέσα στο σχολείο που καταρτίζεται και από ψυχολόγους και από γονείς και εκπαιδευτικούς. Απλώς εμείς εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι δεν υπάρχει είτε η ενεργοποίηση είτε η παρακολούθηση. Άρα το υπάρχουν που να... λέτε είναι κάπου γραμμένα σε ένα χαρτί, σε ένα φάγγελο. Μάλιστα. Υπάρχουν. Α, για να, γιατί έτσι το υπάρχουν, αλλά ο κύριος Παγιατζής τον βλέπω ότι πάει να χαμογελάσει, αλλά δεν το κάνει, το φυλάει λίγο. Να τον, το έκανε. Ναι, πείτε μου κύριε Ζεμπίλα. Έχουμε από πέρσι ουσιαστικά και τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που έχουν συγκεκριμένες πρόνοιες και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όταν έρχεται στην προσοχή του κάποια περιστατικά ή θέματα τεχνικών υποδομών των σχολείων που ουσιαστικά πρέπει να επικοινωνήσει μαζί με το Υπουργείο. Και βλέπουμε όλες αυτές τις αδυναμίες μέσα στην επικοινωνία των διαφορών υπηρεσιών, είτε λέγονται Υπουργείων, είτε λέγονται φορείες, είτε λέγονται διευθύνσεις, που ουσιαστικά χρήζουν περισσότερο συντονισμού με απότερο σκοπό ουσιαστικά τα παιδιά μας βασικά. Είναι σε ένα ασφαλούς περιβάλλον, επειδή τα περιστατικά που συνέβηκαν το τελευταίο διάστημα θα μπορούσαν να συμβούν οπουδήποτε. Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν γίνεται να έχεις γυαλί που απαγορεύεται, για παράδειγμα. Δεν θα μιλήσω για το κάγκελο, γιατί εντάξει, τώρα να είσαι 16 χρονών και να θέλεις να πηδήσεις 4 μέτρα κάγκελο για να φύγεις εκτός σχολείου, είναι και κοντά λίγο στο μυαλό σου του καθενός, έτσι. Δηλαδή, το αφήνω. Αλλά το άλλο με το γυαλί, ήταν ένα θέμα. Τώρα ρίχνει ευθύνες ο ένας του άλλου. Ακόμα και η σχολική εφορία βγήκε να πει ότι δεν υπήρχαν περιστατικά μπούλινγκ σε εκείνο το σχολείο. Εγώ διαρωτήθηκα για ποιο λόγο είναι η σχολική εφορία να γνωρίζει για περιστατικά μπούλινγκ. Είναι η σχολική εφορία υπεύθυνη για να ξέρει για το τι συμβαίνει στο σχολείο από αυτή την άποψη? Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Όταν ρώτησα, δεν πήρα απάντηση βέβαια. Απλώς μου είπαν ότι αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαν. Δεν ξέρω, κύριε Ζεμπίλα, εσείς ενημερώνετε τη σχολική εφορία για το μπούλινγκ ή δεν ενημερώνετε το Υπουργείο και τη διεύθυνση του σχολείου? Εξ όσο γνωρίζουμε, για το θέμα εκφοβισμού ή μπούλινγκ, είναι θέματα της σχολικής διεύθυνσης ουσιαστικά. Της διεύθυνσης, όχι της εφορίας. Που ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα τις θηριακές εγκαταστάσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, λέγω τώρα. Βεβαίως. Ναι, είχα μπει και στον τύπο τελευταία. Ναι, συγγνώμη, επειδή θέλει να πει κάτι ο κ. Παγιατζής πάνω σε αυτό. Ναι, πείτε μου, κύριε Παγιατζή. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα το οποίο έθιξε ο κ. Ζεμπίλας είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κομμάτι της επικοινωνίας, το οποίο έχουμε και εμείς επισημάνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Πέραν της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, του συντονισμού των υπηρεσιών, υστερούμαστε το θέμα εποπτείας παράλληλα. Δηλαδή, ο φορέας ο οποίος θα έχει την κεντρική ευθύνη στήριξης όλων τούτων των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Αλλά το θεωρώ το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό κομμάτι που υπάρχει το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δούμε πότε δουλεύει το σύστημα. Γιατί σε κάποια σχολεία δουλεύει και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ενώ και σε άλλα δεν δουλεύει. Όχι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Ναι, κύριε Ζεμπίλα, ολοκληρώστε αυτό που θέλατε να πείτε. Να αναφέρω ακόμα κάτι. Αντίον του σχολικού εκφοβισμού. Την τελευταία φορά που συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, αν θυμάμαι σωστά, ήταν το 2020, είχε παρόν γύρω στις 12 με 15 διαφορετικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Δηλαδή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Επιτρόπου Προστασίας, Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του παιδιού κτλ. Ουσιαστικά φαίνεται ότι χρειάζεται από κάποιον να λάβει το συντονισμό αυτών των υπηρεσιών, των υπουργείων, των αρμοδίων, για να μπορέσουμε βασικά να αποστατεύσουμε τα παιδιά μας που συμφωνώ και εγώ. Και να μην ρίχνει τον παλάκι ο ένας του άλλου και να μην είναι, ξέρετε, είναι καλό να τους έχουμε όλους μαζί και όλοι για έναν σκοπό. Το θέμα είναι ο καθένας να πιάνει το κομμάτι του, για να μην ρίχνει ο ένας την ευθύνη στον άλλον και πάει λέγοντας αυτό. Δεν ξέρω, τελευταία έτσι η ερώτηση πάει στον κύριο Παγιατζή. Κύριε Παγιατζή, νομίζετε ότι σήμερα το μέτρο με τα κινητά θα πιάσει τόπο ή θα πούν οι καθηγητές ότι θέλετε ας κάνετε εμάς κοφτή, δεν θα κάνουμε τους αστυνομικούς? Τι νομίζετε ότι θα γίνει? Κοιτάξτε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εάν τύχει ορθού και λειτουργικού χειρισμού έχει καλά αποτελέσματα. Βέβαια. Αλλά πάλι δυστυχώς
δεν θα είναι η καθολική κατάσταση που θέλουμε να έχουμε, γιατί πάλι θα επαφείται στη διακριτική ευχέρεια και στη δυνατότητα υποστήριξης του μέτρου σε κάθε σχολείο ξεχωριστά, σε καθηγητές ξεχωριστά και σε διευθύνσεις ξεχωριστά. Άρα μπορεί το μέτρο σαν μέτρο στα χαρτιά να φαίνεται ότι είναι ένα καλό μέτρο, ένα μέτρο το οποίο έχει όλα τα φόντα να δώσει όλα εκείνα τα οποία το Υπουργείο ζητά να πιάσει μέσω της εφαρμογής του, αλλά πάλι θα επαφείρει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε σχολείου, το οποίο να δεν υποστηριχτεί καθολικά από το σύστημα, θα έχουμε... Ακριβώς. Θα έχουμε παρανομία, γιατί πλέον είναι νόμος. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Καλημέρα σας.